Καλή σας ημέρα κύριες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και στην πρωινή ανάγνωση Παρασκευή σήμερα 15 Φεβρουαρίου. Και πάμε να δούμε μαζί πώς διαμορφώνεται η πολιτική και κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία εδώ στη Βουλή έχει έρθει και όπως αποφασίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων, σε μία συνεδρίαση την επόμενη Τετάρτη θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση Νοβάρτης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Θα στηθούν 10 κάλπες, μία για το κάθε ένα από τα πρόσωπα της δικογραφίας, ωστόσο η τελική απόφαση για τον αριθμό τους θα ληφθεί την επόμενη Τετάρτη. Βλέπουμε λοιπόν και στην κάρτα μας την επόμενη Τετάρτη ψηφοφορία για την Νοβάρτης, με σημεία συνεδρίαση και μόνο 10 κάλπες, ναι, όχι, παρόν, θα πρέπει να απαντήσουν, να ψηφίσουν οι βουλευτές. Κατά πλειοψηφία, να πούμε πως η διάσκεψη των Προέδρων δέχθηκε την εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για την κάρτα που είδατε, αυτές τις 10 κάλπες, μία για κάθε πολιτικό πρόσωπο, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία. Εμείς θα προσπαθήσουμε για μία δικασία που δεν θα μπορεί να είναι επικοινωνιακά χειραγωγήσιμη, τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νίκος Βούτσης. Την ίδια ώρα, στο κόκκινο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση. Η μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για την εμπλοκή του, για την αναφορά που υπάρχει το όνομά του μέσα στην υπόθεση της Νοβάρτης, με μια μηνυτήρια αναφορά 55 σελίδων. Ο μόνος που καταδιώκει τον κύριο Σαμαρά είναι το παρελθόν του. Του συνιστούμε να μηνύσει και αυτό, ήταν το σχόλιο από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Την έντονη ανησυχία του τώρα εξέφρασε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όπου συζητήθηκαν και η υπόθεση της Νοβάρτης και το Σκοπιανό, αλλά και η τουρκική προκλητικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής και τόνισε ότι τα χρόνια πριν από την κρίση υπήρξε υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης, την οποία περιέκοψε δραστικά η Νέα Δημοκρατία. Έκανε λόγο για άθλια σκευωρία της κυβέρνησης που έχει στόχο να πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους και να προστατεύσει τους δικούς της ανθρώπους. Στο θέμα τώρα της τουρκικής προκλητικότητας, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας χθες, λέγοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει να δεχθεί ή να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της εδαφικής της ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του με στελέχη του λιμενικού σώματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στέλνοντας στην Άγκυρα μήνυμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και τήρησης των αρχών της καλής γειτονίας. Ξεκάθαρο μήνυμα όμως έστειλε επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, μιλώντας χθες στον Α, σε συνέντευξη που έδωσε, τονίζοντας πως στην υπόθεση που υπήρξε γύρω από τα νησιά των Ημείων έφτασε στην κόκκινη γραμμή και με μία έννοια την προσπέρασε, αναφερόμενο στην Τουρκία. Διαμήνυσε μάλιστα πως δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια ειρηνική συμπεριφορά από την ελληνική πλευρά. Ο κύριος Κοτζιάς τόνισε πως οι Τούρκοι και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν ξέρουν και γεωγραφία. Δηλαδή τα Ήμια είναι ασφαλώς ελληνικά, είπε χαρακτηριστικά, και συνέχισε, δεν πάει άλλο. Δεν πάει καλά το θέμα στη Συρία. Έχει το μέτωπο ανοιχτό του Ιράκ, με την Αρμενία έχει κλειστά τα σύνορά της, με το Κυπριακό συμπεριφέρεται ως καουμπόι στα ανοιχτά της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της ΑΟΣ, και από το γεγονός ότι έχουν βρεθεί όπως φαίνεται μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, ήταν μια εφόλης ύλη συνέντευξη για το θέμα και της τουρκικής προκλητικότητας και της εξωτερικής πολιτικής πρόεδρος ο κ. Κοντζιάς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα θα τη συζητήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Πάνο Σκουρολιάκο, που θα είναι κοντά μας εδώ στην πρωινή ανάγνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αστυνοματικής, αλλά και τον κύριο Τάσο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βουλευτή επίσης. Πάμε να δούμε τώρα την ατζέντα, την κοινοβουλευτική και την νομοθετική, πώς διαμορφώνεται. Στις 9.30 ξεκινάει η συζήτηση επικέντρων ερωτήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής και αμέσως μετά, στις 9.30, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα τη συνέχιση, επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. Και στις 12 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου θα συνεχιστεί η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας για την κύρωση από 2 Φεβρουαρίου του 2018, τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Δεύτερη συνεδρίαση με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε εχθές, τι αποφάσισε εχθές η διάσκεψη των Προέδρων, να παρακολουθήσουμε όλα τα της επίμαχης ψηφοφορίας που ζητήθηκαν εκτενέστατα χθες κατά τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
Σε μία συνεδρίαση με 10 κάλπες και ομιλίες βουλευτών που υπερβαίνουν τους 50, η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη να αποφανθεί για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση Νοβάρτης. Στη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν 8 εισηγητές, 16 ομιλητές και ανεξάρτητοι, 8 αρχηγοί κομμάτων, 4 υπουργοί, 2 δικαιοσύνης και 2 υγείας, οι 9 αναφερόμενοι στη δικογραφία, εκτός του Δημήτρη Αβραμόπουλου που θα στείλει υπόμνημα εξαιτίας της προγραμματισμένης συνάντησής του την ίδια ημέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, θα στηθούν 10 κάλπες για κάθε αναφερόμενο πρόσωπο στη δικογραφία. Μέχρι στιγμής, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες δεν έχει χρησιμοποιηθεί από καμία κοινοβουλευτική ομάδα το αίτημα για σύσταση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου, η προθεσμία του οποίου λύγει τη Δευτέρα. Θα εξαντλήσουμε το χρονικό διάστημα ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει ακυρότητα της διαδικασίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην ψηφοφορία, 5 από τους αναφερόμενους στη δικογραφία βουλευτές θα λάβουν μέρος και δεν θα ψηφίζουν σε σχέση με τον εαυτό τους. Στην περίπτωση που δεν θελήσουν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηθεί μία κάλπη με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως διευκρίνησε ο Πρόεδρος της Βουλής. Στη συνεδρίαση θα λάβουν το λόγο τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία και συγκεκριμένα: η Αντώνη Σαμαράς, Ανδρέας Λοπέρδος, Ανδρέας Λικουρέντζος, Μάριος Σαλμάς, Άδωνης Γεωργιάδης, Γιάννης Τουρνάρας, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιώργος Κουτρουμάνης και Παναγιώτης Πικραμένος. Και πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Πάνο Σκουρολιάκο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομοαττικής, που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Νοβάρτης και να μου πείτε πώς την βλέπετε εσείς και πώς τη χαρακτηρίζετε αυτή την υπόθεση με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Τα στοιχεία δεν είναι πολλά ακόμα, αλλά είναι αρκετά, είναι επαρκή για να σηματοδοτούν, εάν αποδειχθούν όλα αυτά, ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Ένα μεγάλο σκάνδαλο το οποίο δεν ξεκινάει από εμάς, οι Αμερικάνικες ίδιες Αμερικάνικες αρχές, η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, το FBI, το έφεραν στην δημοσιότητα. Καθώς μας αφορά θα πρέπει να το εξετάσουμε, να το εξετάσουμε με παρησία, ενδελεχώς, και με σοβαρότητα και δικαιοσύνη. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αρέσκεται ίσως σε πρωτότυπα πράγματα και σε πρωτιές. Είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός από συστάσεως νεοελληνικού κράτους που μηνύει τον νυν πρωθυπουργό και όχι μόνο αυτόν, και υπουργό και εισαγγελής κλπ. Δεν είναι η μόνη πρωτιά του κυρίου Σαμαρά αυτή, είχε και άλλη πρωτιά, ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός πρωθυπουργός από συστάσεως ελληνικού κράτους που δεν παρέδωσε την εξουσία, δεν παρέδωσε την Πρωθυπουργία στον νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζω τότε στο Μέγαρο Μοξίμου. Πήραν τα κλειδιά και φύγαν. Δεν ξέρω αν φωνάξανε κλειδαρά και άνοιξε. Όλο αυτό το κλίμα, θα μου επιτρέψετε να πω, και οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων, ίσως σηματοδοτούν κάτι. Ο καθένας ας κάνει τις αναγωγές του, ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντως από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης το είπε χθες, πως θέλει να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και είπε ότι υπήρξε υπέρβαση φαρμακευτικής δαπάνησης, ο ίδιος το είπε, τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία την πορεία της περιέκοψε η Νέα Δημοκρατία επί διακυβερνήσεώς της εκείνη την εποχή. Τη στιγμή που ο κύριος Αντώνης Σαμαράς κραυγάζει, ο κύριος Μητσοτάκης ψελίζει. Λέει τα αυτονόητα, γιατί δεν μπορεί. Τι να πει, ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, αλλά θα περίμενα να είναι περισσότερο αποφασιστικός και περισσότερο ξεκάθαρος στις δηλώσεις του. Είναι δηλώσεις που προσπαθούν να καλύψουν, όπως είπα, τις κραυγές του προκατόχου του σε σχέση με τις μηνύσεις και όλα αυτά. Μιλάει και για άθλια σκευωρία ο κύριος Μητσοτάκης, τα όσα είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, και στην ουσία λέει πως όλα αυτά έχουν στόχο να πλήξουν τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης και να προστατεύσει μόνο τους δικούς της ανθρώπους. Το FBI δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί και είπε να βοηθήσουμε τον Τσίπρα. Τι να πω. Και πάλι είναι στην κρίση του λαού όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξεκίνησε από εδώ αυτό. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι διεθνές σκάνδαλο. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Αφορά πολλές χώρες. Δυστυχώς αφορά και τη δική μας. Δυστυχώς. Είναι μπροστά τα πράγματα, είναι μπροστά αυτά που θα αποφασίσουμε
και είμαι σίγουρος ότι τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που θα βγουν θα είναι δίκαια, αληθινά και αντικειμενικά. Μάλιστα. Πιστεύετε πως θα έχουμε τελικά από αυτή την προκατακτική επιτροπή που θα συσταθεί την επόμενη Τετάρτη, θα γίνει και η συζήτηση ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, ένα αποτέλεσμα, κύριε Σκουριάκο, ή θα πάμε πίσω στη δικαιοσύνη πάλι? Πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα, γι' αυτό με ακούτε και εμένα να έχω τους χαμηλούς τόνους που απαιτούνται για αυτή τη στιγμή και τονίζω την αναγκαιότητα με σοβαρότητα, με παρησία, με αλήθεια και με δικαιοσύνη να αντιμετωπιστεί η υπόθεση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, και τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται, τα πρόσωπα για τα οποία θα στηθούν κάλπες, δεν τα γέννησε κανένα γραφείο, δεν τα γέννησε κανένας νους απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν και υπάρχουν σε λίστες απ' έξω. Θα το δούμε αυτό, γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να λέμε για ενόχους. Πρέπει να δούμε. Όχι, ακριβώς. Ναι, πρέπει να δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Ναι, τις έρευνες που θα συνεχιστούν, ακριβώς, και δεν έχουν σταματήσει, και τι θα βγάλει και επόμενη Τετάρτη εδώ στη Βουλή. Έτσι. Θέλω να μου πείτε την γνώμη σας. Διανύουμε μία περίοδο τώρα που είναι πολλά θέματα ανοιχτά. Είναι θέμα ανοιχτό η ονομασία των Σκοπίων και σε μία συνεχή διαπραγμάτευση. Ήρθε στην δημοσιότητα και στη Βουλή πια η υπόθεση Νοβάρτης και έχουμε και την τουρκική προκλητικότητα τις τελευταίες μέρες με δηλώσεις από τη γείτονα χώρα, απαντήσεις από τη δικιά μας την πλευρά, και ο κ. Κοτζιάς χθες είπε ότι όσο εδώ έφτασαν στην κόκκινη γραμμή οι γείτονες. Πώς την βλέπετε εσείς, πώς τη βιώνετε αυτή την περίοδο, γιατί αναμένεται να κλιμακωθεί σε όλα αυτά τα θέματα το επόμενο διάστημα? Όντως, είναι πολλά θέματα ανοιχτά, είναι πολλά θέματα τα οποία μας αφορούν, όχι απλώς μας αφορούν, είναι ζωτική σημασία για μας, και το θέμα της ονομασίας του Μακεδονικού και αυτή η προκλητικότητα των Τούρκων και αυτό το μεγάλο σκάνδαλο της Νοβάρτης που έχει προκύψει. Τα οικονομικά μας που ευτυχώς πάνε καλά και υπάρχει μια πορεία εκεί πέρα έτσι όπως την θέλουμε, έτσι όπως τη φανταζόμαστε και έτσι όπως την έχουμε ανάγκη. Αλλά εδώ για αυτά τα θέματα είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία στέκεται όρθια. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει σωστά τις καταστάσεις και τα πράγματα, και οι κυβερνήσεις και οι καπεταναίοι στα δύσκολα φαίνονται. Εγώ νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σωστά όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι και αλληλένδετα. Δηλαδή το θέμα των Σκοπίων δεν είναι άσχετο με την κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις προκλητικότητες των Τούρκων. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει βάλει πολύ γερό χέρι στο κράτος αυτό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εκπαιδεύει το στρατό, έχει βάλει χέρι στα πανεπιστήμια εκεί πέρα, στις επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει αυτό το κράτος να είναι σε κάποιους οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ, αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην εξαρτάται και να μην καθοδηγείται από άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες? Βασική προϋπόθεση είναι, για να είναι, λέτε εσείς, για τα Σκόπια, λέτε εσείς. Ακριβώς, ναι, όλα αυτά. Υπάρχουν προϋποθέσεις όμως για να μπει στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή είναι όλη η πραγμάτες που γίνεται. Αυστηρότατες προϋποθέσεις, τις οποίες έχουμε θέσει. Και οι οποίες θα δούμε που θα πάνε. Ελπίζω θα πάνε καλά. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, δεν είναι ξεχωριστά. Φυσικά. Και επειδή το λέτε, υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης και αξιωματικής αντιπολίτευσης η εξής εξήγηση και επιχειρηματολογία. Ότι ξεκίνησε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, εδώ στην Αθήνα επίσης με το συλλαλητήριο που έγινε. Κάποια στιγμή, σε ένα time που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει στην πολιτική ατζέντα, ήρθε η υπόθεση Νοβάρτης. Και την ίδια στιγμή έρχεται η ζωή να αλλάξει την ατζέντα με το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Γιατί σας το λέω. Ήμασταν τις προηγούμενες ημέρες σε ένα εθνικό διχασμό με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και τώρα έχουμε περάσει σε μια εθνική συνένεση και συνεννόηση. Δηλαδή έρχεται η ζωή
η πολιτική. Ακριβώς η ζωή έρχεται και κανένα FBI ή κανένας διεθνής οργανισμός δεν είπε έγινε την Κυριακή το συλλαλητήριο για να βγάλουμε τη Δευτέρα. Τώρα αυτά είναι αστεία να σκέφτεται κανένας ότι αυτά είναι στημένα για να αλλάξει η ατζέντα. Η ίδια η ζωή έρχεται και σου φέρνει καταστάσεις και γεγονότα τα οποία πρέπει να είσαι όρθιος, να έχεις την πολιτική επάρκεια και την πολιτική ευφυΐα να τα αντιμετωπίσεις. Και πιστεύω και νομίζω το πιστεύει και ο ελληνικός λαός ότι και επάρκεια και πολιτική ευφυΐα έχει αυτή η κυβέρνηση. Είστε αισιόδοξος και σε ποια θέματα? Το ένα θέμα είναι στο να λυθεί και να ολοκληρωθεί το θέμα της ονομασίας του Σκοπίου, να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, να υπάρχει μια λύση προς όφελος της Ελλάδας πρώτα απ' όλα. Και εάν είστε ανήσυχος ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Δύο διαφορετικά θέματα που όμως και τα δύο εμπνέουν ανησυχία. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά για το θέμα των Σκοπίων, όλοι ευχόμαστε να λυθεί, να τελειώσει και να τελειώσει με τρόπο επωφελή για μας, κοντά στις θέσεις μας, κοντά σε αυτό που έχουμε θέσει και ζητούμε από τους βόρειους γειτονές μας. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα της Τουρκίας, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια κανονικότητα. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία και ο πρόεδρός της είναι σε μια κατάσταση τέτοια που δεν ξέρω πόσο σοβαρά σκέφτονται όλα αυτά που κάνουν. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν φοβάται και δεύτερο πραξικόπημα εντός της Τουρκίας. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτές οι κινήσεις που κάνει που έχει εντός της χώρας. Από εκεί και πέρα είναι σε πόλεμο. Πήγανε για μια εβδομάδα στο Αφρίν και γυρνάνε πίσω τα φέρετρα με τις σημαίες απάνω. Και όσο και αν πηγαίνει στις κηδείες ή πηγαίνει μετά στα σπίτια των σκοτωμένων των στρατιωτών, δεν ξέρω πόσο μπορεί να συγκρατήσει την κατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει από εδώ έναν αντιπερισπασμό, να τονώσει το ηθικό, να πει ότι εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, ότι εκεί πέρα αυτός ο ανατολικός μας γείτονας είναι απρόβλεπτος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς όρθιοι. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις μας. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να αποκρούσουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Άλλωστε έχει δηλωθεί και από την πολιτική μας ηγεσία κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Όλη αυτή η ένταση που καλλιεργείται από την πλευρά της Τουρκίας απασχόλησε και την Ολομέλεια χθες. Πολλοί βουλευτές καταδίκασαν στις ομιλίες τους την τουρκική επιθετικότητα, ενώ δεν έλειψαν και φωνές κριτικής στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Καταδικάζουμε την Τουρκία, καταδικάζουμε τη στάση της και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν αντιμετωπίζεται με επιπολαιότητες, ούτε με τα λάθη της εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτά προέκυψαν από την επίσκεψη Ερντογάν, τη μεγαλειώδη αυτή επίσκεψη, με τα μεγάλα πολιτικά αποτελέσματα, που μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα μετά από αυτήν βλέπουμε την επιδείνωση των σχέσεών μας με την Τουρκία. Πηγαίνουμε εμείς εκεί για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, εμβολίζουν το καλύτερο σκάφος του λιμενικού μας, το ανώτερο σκάφος του λιμενικού, για να το βυθίσουν. Δεν βυθίζεται χάρη της προσπάθειας του καπετάνιου και μας ζητάνε αυτοσυγκράτηση. Κάτω από την Τουρκία ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δεν προκαλεί σε κανέναν έκπληξη, ούτε και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, η τουρκική επιθετικότητα, την οποία για ακόμα μία φορά καταδικάζω από αυτό το βήμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαπραγματευτούμε ή να συζητήσουμε οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν την εδαφική ακυρεότητα της χώρας. Είμαστε σε αυτό κάθετοι, όπως ταυτόχρονα είμαστε και ενεργητικοί στο να κρατάμε τους διάβλους ανοιχτούς, και αυτό το ρόλο είχε και η επίσκεψη Ερντογάν, για να μπορούμε να παίζουμε το ρόλο μας ως μια δύναμη ειρηνικής συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης με όλες τις χώρες της περιοχής.
Θα συζητήσουμε τώρα το νομοσχέδιο που αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Να δούμε μαζί το βίντεο, κύριε Σκουρολιακό, για τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και η ρύθμιση για τις μεταγραφές των αδελφών από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που έχει ως βασικό θέμα την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με παράλληλη συγχώνευση των ΤΕΗ Πειραιώς και Εγάλεο, αλλά και άλλες σημαντικές διατάξεις όπως η ρύθμιση για τις μετεγραφές αδελφών από οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα, συζητήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Για περίπλοκους κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, τα ΤΕΗ αφέθηκαν στην τύχη τους για δεκαετίες. Το νομοσχέδιο δίνει στα παιδιά που σπουδάζουν σήμερα στα ΤΕΗ Πειραιά και Εγάλεο τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα πάρουν πτυχίο από τα τμήματά τους ή αν θα προτιμήσουν να λάβουν το πτυχίο του νέου πανεπιστημίου, αφού πρώτα παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα που θα αποφασίσουν τα τμήματα στα οποία θα εισαχθούν. Για τους αποφύτους των ΤΕΗ, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα κατατακτήριων εξετάσεων σε συναφή τμήματα του νέου πανεπιστημίου με παράλληλη αναγνώριση των ομοειδών μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στη σχολή από την οποία αποφύτησαν. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα υπάρξει απόλυτο σεβασμό στον κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαιωμάτων των ήδη πτυχιούχων, ενώ όλοι οι απόφοιτοι του νέου πανεπιστημίου θα έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Ο κ. Γαβρόγλου είπε ότι με το νομοσχέδιο εισάγεται ένας νέος πρωτοποριακός θεσμός, αυτός των διετών προγραμμάτων σπουδών, για τους αποφύτους των ΕΠΑΛ μέσα από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχοντας σε αυτό προνομιακή πρόσβαση, ώστε ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα να αποκτήσουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το διετές πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά 4 έως 6 ετών, που θα ξεκινήσει πιλωτικά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα λειτουργήσει σε 240 δήμους ολόκληρη τη χώρα. Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Κεραμέως, είπε ότι με το νομοσχέδιο θα χαθούν εκατοντάδες θέσεις για τους αποφύτους στο Νεπάλ, θα υπάρξει κίνδυνος για τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα πολλών αποφύτων των ΤΕΗ, των οποίων τα πτυχία υποβαθμίζονται. Έχετε βάλει στόχο να εξαφανίσετε τον τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Γιατί? Για λόγους καθαρά μικροπολιτικών συμφερόντων. Σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο άσκησε και ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Λεωνίδας Γρηγοράκος. Η εκπαίδευση έχει παραδοθεί στα χέρια μοιραίων, ανερμάτιστων και επικίνδυνων κομματαρχών. Αρνητικός εμφανίστηκε ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Χατζησάβας. Ενώ, όπως δήλωσε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Γιάννης Δελής, το κόμμα του καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Εκτός από τα ωφέλη της όποιας δημοσιονομικής περιστολής, να προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο η δομή και το περιεχόμενο της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κωνσταντίνος Κατσίκης, δήλωσε ότι ψηφίζει ναι στο νομοσχέδιο και αναμένει κάποιες βελτιώσεις επί ορισμένων άρθρων. Έκκληση στο να υπάρξει συνένεση και η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις όσων διατυπώνουν εστάσεις, απίθυνε ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών, Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Κριτική και πολλές επιφυλάξεις επί των προβλεπομένων από το νομοσχέδιο διατύπωσε ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς. Είδαμε τις τοποθετήσεις όλων των αγορητών των κομμάτων ή στις ηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, γιατί αντιδρά η αντιπολίτευση? Ακούσαμε τους ειδικούς αγορητές που λένε ότι ασκούν σκληρή κριτική, μιλάνε για μικροκομματικά ωφέλη, θα υπάρχει μόνο δημοσιονομικό όφελος και όχι εκπαιδευτικό. Θα μας εξηγήσετε λίγο γιατί, ενώ μιλάμε για παιδεία, για ένα νέο στην ουσία, είναι νέο πανεπιστήμιο. Βέβαια. Είναι ίδρυση νέου πανεπιστήμιου. Η αντιπολίτευση αντιδρά. Είναι αυτή η αντιπολίτευση που ξεκίνησε για τα σχολεία χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Είναι αυτή η αντιπολίτευση που ξεκίνησε για τα σχολεία με φωτοτυπίες αντί για βιβλία. Είναι αυτή η αντιπολίτευση που είχε μειώσει τις παροχές στα πανεπιστήμια. Είναι αυτή η αντιπολίτευση η οποία υποβάθμισε την τεχνολογική εκπαίδευση. Είπε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαφανίσαμε τον τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Αλήθεια. Ποιος είχε κλείσει τα ΕΠΑΛ? Ποιος είχε συρρυκνώσει τα γνωστικά αντικείμενα στα ΕΠΑΛ? Ποιος απέλυσε 2.500 καθηγητές από τα ΕΠΑΛ? Ποιος γονάτισε την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία το έκανε αυτό. Και βγαίνουν σήμερα και λένε ότι εξαφανίζουμε εμείς τον τεχνολογικό χαρακτήρα τη στιγμή που ξαναζωντανέψαμε αυτή την υπόθεση και δώσαμε στα παιδιά των ΕΠΑΛ τη δυνατότητα να περνάνε και στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία και στις ιατρικές σχολές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είπε το νομοσχέδιο, θα δημιουργηθούν σε όλα τα πανεπιστήμια, με πρώτο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
νέα διετή τμήματα στα οποία μπορούν να πηγαίνουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και να παίρνουν ένα πιστοποιημένο πτυχίο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Να σας πω ότι αυτό το πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής γίνεται σε μια περιοχή υποβαθμισμένη, ναι, στις δυτικές συνοικίες, ναι, της Αθήνας, του Πειραιά και την πολύπαθη Δυτική Αττική, αυτό που λέμε την πίσω αυλή της Αθήνας, που έχουν πεταχτεί εκεί πέρα άναρχα εργοστάσια, εγκαταστάσεις, χωματαερές. Και ζήσαμε τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, την καταστροφή και το χαμό τόσων ανθρώπων. Σε αυτή την περιοχή έρχεται και γίνεται ένα πανεπιστήμιο. Και δεν γίνεται ένα πανεπιστήμιο στη Δυτική Αττική έτσι για να βοηθήσουμε μια υποβαθμισμένη περιοχή, αλλά έγινε με οδηγό τα πορίσματα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Θυμάστε πόσο είχε λιδωρηθεί αυτός ο διάλογος, ναι, και πώς είχε πολεμηθεί. Λοιπόν, αυτός ο διάλογος κατέληξε σε συμπεράσματα σαν αυτό, το ότι καλόν θα είναι να δημιουργηθεί ένα καινούριο πανεπιστήμιο στη Δυτική Αττική, συγχωνεύοντας τα δύο ΤΕΗ που υπάρχουν, Πειραιά Αθήνας και Πειραιά, υψηλού επίπεδου ΤΕΗ και τα δύο, και να δημιουργηθεί έτσι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Βεβαίως. Αν κάποιος έχει μπει πολιτικός μηχανικός στο ΤΕΗ, ναι, τώρα θα βγει με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με ΑΕΗ, θέλω βεβαίως, να πω. Βεβαίως, εφόσον, ναι, είναι, εφόσον φυτά ακόμα. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Εφόσον φυτά ακόμα, συνεχίζει στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Ή ακόμα και αν έχει τελειώσει και δεν έχει περάσει τα δύο χρόνια από τις κανονικής των ίσιν δύο που λέμε. Mm-hmm. Και βγαίνει απόφυτος του πανεπιστημίου. Τώρα, γιατί όντως τα προγράμματα, οι σπουδές, το ανθρώπινο δυναμικό, το διδακτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου σε δεν αυτά. Δεν είναι λίγο άδικο αυτό τώρα για τους φοιτητές. Τι θέλω να πω, μπορεί κάποιος φοιτητής να μπει και με 7 στα ΤΕΗ. Για τα ΤΕΗ λέω. Ωραία. Και εγώ που έχω μπει με 19 και είμαι στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και σπουδάζω. Στα συγκεκριμένα ΤΕΗ δεν παίρνω με 7. Είναι πολύ υψηλά. Ναι, όχι, είναι εκεί μήπως υπάρχει μια αδικία. Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ, αυτό, ναι, που έγινε εδώ δεν είναι κάτι που θα γίνει παντού. Σε κάθε περίπτωση, γιατί ήδη μιλάει, έχει γίνει επιτροπή όπου συζητούν το ΤΕΗ Υπήρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων με το Πανεπιστήμιο Ιωνίων Νήσων. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, mm-hmm, και κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίζεται με τις παραμέτρους της και με τις ιδιομορφίες της και τις ιδιαιτερότητές της. Εδώ έγινε μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη συζήτηση. Ακούστηκαν οι απόψεις πολλών φορέων και αυτή η κυβέρνηση ως, πιστεύω, πρώτη πραγματικά κυβέρνηση που έχει πολιτική για τα ΤΕΗ, κάνει έναν περιφερειακό σχεδιασμό και δημιουργεί αυτό το πανεπιστήμιο με στοιχεία που αφορούν αυτό ακριβώς το πανεπιστήμιο. Αυτό θα επεκταθεί και σε άλλα, από ό,τι μας λέτε τα ΤΕΗ συζητούν. Θα επεκταθεί και σε άλλα ΤΕΗ, με πανεπιστήμια να γίνει αυτή. Ήδη υπάρχουν επιτροπές, ναι, σας είπα, που συζητούν στα Γιάννενα, το, ναι, Πανεπιστήμιο, ναι, 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 και στα. Είναι υπό συζήτηση ακόμα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν και αν καταλήξουν. Πάντως, εάν καταλήξουν κάπου, θα καταλήξουν σε σχέση με τα δεδομένα τους, εφόσον υπάρχει αυτή η επιστημονική επάρκεια και εφόσον όντως δεν θα συμβούν, θα έχουμε ενστάσεις σαν αυτές που, ναι, πολύ γιατί, σωστά βάλατε προηγουμένως. Γιατί κάποιος που έχει γράψει πολύ καλά και έχει πάει, σας λέω, σε ένα πανεπιστήμιο εκτός Αττικής, είναι λίγο και άδικο για το φοιτητή, είναι λίγο άδικο το ότι βρίσκεται εκτός, ενώ κάποιος θα βρει τη δυνατότητα να έρθει εδώ στην Αθήνα, μια μεταβατική περίοδος ούτως ή άλλως, πέρα από το ότι πραγματικά δεν υπάρχει. Τα κριτήρια που θα, θέλω να πω, από το ΤΕΗ Πειραιά και Γάλλιο, yeah, για να φοιτήσει, να συνεχίσει από το ΤΕΗ, από τα ΤΕΗ αυτά, να συνεχίσουν στο ΑΕΗ Δυτικής Αττικής. Yeah. Θα υπάρχει μια μετάβαση, πώς, θα υπάρχουν κριτήρια, θα υπάρχουν εξετάσεις, μια εγγραφή, απλή εγγραφή, αυτόματα. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Και αν κάποιος έχει τελειώσει αυτά τα ΤΕΗ, ναι, και θέλει να περάσει στο πανεπιστήμιο, να πάρει πτυχίο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, mm-hmm, δίνει εξετάσεις, βεβαίως θα του αναγνωριστούν μια σειρά από μαθήματα που έχει κάνει ήδη
Ναι. Σε αυτά τα τέλη. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει έκθεση βιωσιμότητας για τον Πανεπιστήμιο της Αττικής? Δύο εκθέσεις. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δύο εκθέσεις βιωσιμότητας. Μία τμήματος λογιστικής του ΕΚΠΑ και μία άλλη της υπηρεσίας του Υπουργείου. Υπάρχουν δύο εκθέσεις βιωσιμότητας. Μάλιστα. Ωραία, περιμένουμε το νομοσχέδιο αυτό την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι, θα μπει στην Ολομέλεια της Βουλής. Νομίζω ότι μεθεπόμενη εβδομάδα. Επόμενη, ναι. Κρίσιμη εβδομάδα, ναι. Θα έχουμε άλλα θέματα στη Βουλή. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν μαζί στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα του ΟΓΑ, που απασχόλησε χθες το νομοσχέδιο που απασχόλησε χθες την Ολομέλεια της Βουλής, για ένα νέο πρότυπο κοινωνικής πολιτικής και χορήγησης επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος. Έκανε λόγο η αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλλαγής Θεανό Φωτίου, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τον νέο οργανισμό προνοιακών επιδομάτων, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία χθες από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο νέος ΟΓΑ, θα γίνει εξαιρετικά αγαπητός από τους Έλληνες πολίτες, προέβλεψε η αναπληρώτρια Υπουργός Θεανό Φωτίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι όλο ψηφιακό. Είναι όλο ψηφιακό. Θα πάρω και το χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε. Για να καταργήσει την ταλαιπωρία, τη γραφειοκρατία, την κομματική σε εισαγωγικά προστασία τις πελατειακές σχέσεις. Σε ένα λεπτό ο πολίτης μπορεί να ξέρει τα δικαιώματά του, τι δηλαδή επιδόματα πρέπει να πάρει. Δεν πιστεύουμε ότι έχετε προετοιμάσει τον ΟΠΕΚΑ, δεν πιστεύουμε ότι μπορείτε να τον οργανώσετε και δεν πιστεύουμε ότι μπορείτε να συμβάλλετε ουσιαστικά στην αναδιάρθρωση του προνοιακού κράτους. Δεν συμφωνούμε και πολιτικά με αυτή τη λογική της συγκεντρωτικότητας στην κεντρική εξουσία. Ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία για την αποκέντρωση και τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νομοσχέδιο αυτό κλείνει αλλαχής των θετικών ή και ουδέτερων ρυθμίσεων για να πέσει στάχτη στα μάτια των Ελλήνων, προωθείται τάχιστα η μετατροπή του ελληνικού λαού από κυριάρχο σε επέτη επιδομάτων κάθε είδους, ενώ στους λαθρομετανάστες θα ρέουν αφιδώς επιδόματα και στήριξη πάσης φύσεως εν αυθονία. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια μνημονιακή δέσμευση ή μάλλον ένα παράγωγο μνημονιακών δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Σήμερα είναι και ηλεκτρονικό όλο το σύστημα. Μπορεί να παρέμβει υπουργός, όχι. Μπορεί να παρέμβει δήμαρχος, όχι. Μπορεί να παρέμβει βουλευτής, όχι. Το θέλουμε ή όχι αυτό? Είναι βήμα. Αντί να δημιουργηθεί μια νέα δομή εναρμονισμένη με τις υφιστάμενες ανάγκες, δημιουργείται ένας μηχανισμός που στηρίζεται στην υφιστάμενη δομή του ΟΓΑ. Δεν πρέπει να περάσουμε βέβαια από εκείνο το αμαρτωλό δεδομένο στην μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων λόγω του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Αυτό είναι ένας κίνδυνος που θέλω να σας τον επισημάνω. Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν δύο τροπολογίες. Με την πρώτη καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ για την εξέταση στα κέντρα αναπηρίας. Με τη δεύτερη, την οποία παρουσίασε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, θεσπίζεται το κατάσχετο του συνόλου του επιδόματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων. Συνέχεια πρωινής ανάγνωσης. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σταύρο Τάσο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βουλευτή στον Ομό Λέσβου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το θέμα που θα ταρακουνήσει την επόμενη εβδομάδα τις συζητήσεις και το πολιτικό σκηνικό, και είναι η Νοβάρτης, κύριε Τάσο. Θα ήθελα να μου πείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πού βρίσκεται σε αυτό το θέμα, ποια είναι η θέση σας? Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί πλήρως το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να αλλάξει η φύση του συστήματος που γεννάει τα σκάνδαλα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καπιταλιστικό σύστημα που στο επίκεντρό του έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δεν θα πάψουν δηλαδή οι φαρμακευτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Και αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο την Οβάρτης, αλλά όλες τις μεγάλες πολυεθνικές του φαρμάκου.
Με το ότι αυτή η υπόθεση έχει πάει πλέον στη δικαιοσύνη, ερευνάται από άλλες χώρες και την Αμερική και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα μπει ένα φρένο σε αυτό που λέτε και για άλλες εταιρείες φαρμακευτικές? Ακούστε να δείτε. Να μπει φρένο. Γιατί αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο? Αποκαλύφθηκε γιατί κάποιες άλλες εταιρείες και συγκεκριμένα αμερικάνικες εταιρείες είχαν θυχθεί από τις πρακτικές της Novartis. Ναι. Και είναι πρακτικές που εφαρμόζονται από όλες τις πολυεθνικές του φαρμάκου. Επομένως, τι θα αλλάξει η φύση του συστήματος αυτού που στο επίκεντρό του, στον πυρήνα του, στην ψυχή του, πώς να το πω δηλαδή, έχει το κέρδος και πώς αυτό θα μεγιστοποιηθεί? Δεν πρόκειται να αλλάξει όλοι. Στις θέσεις σας λέτε πως στην ουσία με αυτή την υπόθεση προσπαθούν να αφήσουν απ' έξω τα κόμματα, τα υπόλοιπα, όλες τις πτυχές της υπόθεσης, όπως η εμπαρεωματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου. Ακριβώς. Ναι, ωστόσο... Το είπατε πολύ σωστά. Γιατί το πρόβλημα από εκεί ξεκινάει. Όταν το φάρμακο είναι ένα άλλο εμπόρευμα προς πώληση με σκοπό το κέρδος, αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται. Όπως εφαρμόζονται σε κάθε τομέα της ζωής μας, στην παιδεία, δεν αναφέρουμε τώρα στα προϊόντα τα καταναλωτικά, αλλά και στις υπηρεσίες, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, παντού. Το ότι αυτή η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και οι έρευνες συνεχίζονται και στην ουσία αναζητούνται και ευθύνες πολιτικές για όλα αυτά τα χρόνια, τι έγινε στον χώρο της υγείας, πώς διαχειρίστηκαν οι εκάστοτε υπουργοί το θέμα όχι μόνο του φαρμάκου και άλλα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας. Δεν σας βρίσκει εσάς θετικούς, δηλαδή. Βεβαίως. Γίνεται μια προσπάθεια για πρώτη φορά να πέσει φως στο τι έγινε σε αυτό το χώρο. Ακούστε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται για προσπάθεια. Έχουν γίνει επανειλημμένες τέτοιες προσπάθειες. Και όλοι ξέρουμε. Από πλευράς δικαιοσύνης. Και όλοι ξέρουμε από εξεταστικές επιτροπές και βεβαίως και από πλευράς δικαιοσύνης. Ας θυμηθούμε, η τελευταία περίπτωση ήταν η περίπτωση Παπαντονίου, που η Βουλή παρέπεψε το θέμα στη δικαιοσύνη, έγινε εκεί η διερεύνηση και όλοι πέσαν στα μαλακά. Επομένως. Η δικιά μας η θέση είναι να διερευνηθεί πλήρως αυτό το σκάνδαλο, γιατί σκάνδαλο υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς δεν μπορούμε ούτε να αποδώσουμε εκ των προτέρων ευθύνες σε κάποια πολιτικά πρόσωπα, ούτε τίποτα. Θα περιμένουμε να γίνει πλήρης διερεύνηση και όχι μόνο για τα αδικήματα που δεν έχουν παραγραφεί, αλλά και για αυτά που υποτίθεται ότι έχουν παραγραφεί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για μια υπόθεση που έχει καλωστηθεί και μάλιστα από τη Νέα Δημοκρατία μιλάνε και για παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης. Εσείς τι λέτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι λέει πάνω σε αυτά τα δύο θέματα? Ακούστε, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση ούτε να πούμε ότι η κυβέρνηση τα κάνει όλα έτσι όπως θα έπρεπε να τα κάνει, ούτε ότι η αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε με στοιχεία να διερευνηθεί το σκάνδαλο. Και αυτή είναι η θέση μας. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, κύριε Τάσο. Χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, από εκεί έστειλε και ένα μήνυμα στη γείτονα χώρα. Και πάλι βλέπουμε επίθεση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όσον αφορά τις ελλείψεις που υπάρχουν στο λιμενικό σώμα, γιατί εκεί επικεντρωθήκατε εσείς. Ακριβώς. Γιατί πρώτον αυτές οι προκλήσεις της Τουρκίας, που βέβαια έχουν κλιμακωθεί, δεν είναι καινούργιες. Οι διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, γιατί εμείς κάνουμε πάντα το διαχωρισμό ανάμεσα στις αστικές τάξεις κάθε χώρας και τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, και όταν κάθε χώρα μιλάει για εθνικά συμφέροντα, εννοεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης, αυτού του 10% του πληθυσμού. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το 1% σήμερα του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο ελέγχει σχεδόν το 90% του πλούτου. Mm-hmm. Επομένως, εμείς κάνουμε αυτό το διαχωρισμό πάντα. Και λέμε ότι οι επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης είναι πάγιες και βαίνουν κλιμακούμενες. Και η επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στη χώρα μας, που έγινε πριν από μερικές μέρες, επισημοποίησε τις διεκδικήσεις αυτές της τουρκικής αστικής τάξης. Ερμηνεύεται ως μια εσωτερική αναταραχή που υπάρχει στην γείτονα χώρα όλη αυτή η συμπεριφορά από πλευράς και Ερντογάν και δηλώσεων Υπουργείου Εξωτερικών και όσα έγιναν στα Ήμια, ότι εξυπηρετεί το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας αυτό? Όχι, δεν είναι αυτός ο κύριος, ο πυρήνας του προβλήματος. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι οι πάγιες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης σε ανταγωνισμό με τη δικιά μας αστική τάξη, που και αυτή από την πλευρά της κάνει ό,τι περνάει στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης να κερδίσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη Λία
των φυσικών πόρων και των δρόμων μεταφοράς της που βρίσκεται εδώ στην, που βρίσκεται στην περιοχή μας. Τη στάση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, πώς τη σχολιάζετε? Μα είναι φανερό ότι η στάση τους είναι η στάση του Πόντιου Πιλάτου και είναι η απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η συμμετοχή μας τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα σύνορά μας αμφισβητούνται όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, γιατί είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση που το πλοίο το οποίο εμβολίστηκε συμμετείχε σε αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά και αυτή υπευρύτετα. Μάλιστα. Βάλουμε μια άνω τελεία. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τις επίκαιρες ερωτήσεις μαζί. Νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία δίνεται η δυνατότητα για ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα σε όλους όσοι καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές από 1η-1η του 2017 ανεξαρτήτως προηγούμενων οφειλών τους, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσης Πετρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση στον εξάρτητο βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου. Ρύθμιση για ασφαλιστικές εισφορές παλιών οφειλετών που καταβάλουν ωστόσο τον τελευταίο χρόνο τις εισφορές τους, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος. Στο επόμενο διάστημα θα εκδηλώσουμε νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και ασφαλιστική ενημερότητα σε εκείνους οι οποίοι καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές από 1η-1η του 2017 και εντεύθεν. Ανεξαρτήτως αν έχουν παλιές οφειλές, βλέποντας τι θα κάνουμε με τις οφειλές εκείνες. Είμαι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και είδα ποιοι υπουργοί υπέγραφαν να πηγαίνουν και να πληρώνουν την Οβάρντις εκατομμύρια. Για να λέμε σήμερα, δεν μπορούμε σε αυτόν τον επαγγελματία να του πούμε «Σου βγάζουμε τα πρόστιμα, αδερφέ». Από τους ενεργούς επαγγελματίες, οφειλέτες, περίπου 306.000 περιπτώσεις και χρωστούν 10 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια περίπου αυτοί. 2 δισεκατομμύρια είναι οι υπόλοιποι που οφείλουν, που δεν είναι ενεργοί. Δηλαδή, ο μεγάλος όγκος των οφειλών και ο μεγάλος πληθυσμός των οφειλετών βρίσκεται σε μια κατηγορία που μπορεί να ενταχθεί, γιατί είναι ενεργοί. Δεν μπορούν να ενταχθούν αυτοί που δεν είναι ενεργοί. Αυτό το σύστημα που έχει συμφωνεί και μπήκε μπροστά είναι για αυτούς που πραγματικά μπορούν να απασχολούνται. Έχουν δουλειά. Δεν είναι για εκείνους που δεν έχουν δουλειά. Θα δούμε άλλο τρόπο προσέγγισης αυτών των δυνατοτήτων αφού καθαρίσουμε αυτή τη μεγάλη γκάμα περιπτώσεων που είναι οι πολλές οφειλές. Σε συνεργασία με το Δήμο της Σύρου, που θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο, το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να προσφέρει την τεχνογνωσία προκειμένου να επικυρωποιηθούν οι μελέτες και να προχωρήσουν οι σχετικές εγκρίσεις για την ένταξη σε προγράμματα της συντήρησης του ιστορικού μνημείου του Κημητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερμόπολης. Αυτό δήλωσε στη Βουλή αρμόδια υπουργός Λιδία Κονιόρτο, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Συρίγου, που ανέδειξε το θέμα σε ερώτησή του. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεμιστοκλής Μαμουλίδης έθεσε προς συζήτηση το θέμα των επιχορηγήσεων σε θέατρα της περιφέρειας. Πλέον ισχύουν αυστηρά κριτήρια για την επιχορήγηση των ΔΠΘ, απάντησε η κυρία Κονιόρτου, προσθέτοντας πως εκτός από την παρουσία καλλιτεχνικού διευθυντή, απαιτείται η συμμετοχή σε ποσοστό 80% επαγγελματιών ηθοποιών, αλλά και ο ετήσιος καλλιτεχνικός απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς. Η τακτική των επιλεκτικών επιχορηγήσεων ανήκει στο παρελθόν, τόνισε η κυρία Κονιόρτου, υπογραμμίζοντας ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι κάθε ΔΠΘ να έχει τη δική του ταυτότητα. Κύριε Τάσο, να πάμε λίγο σε θέματα που αφορούν τη Λέσβο και τα παρακολουθείτε πολύ κοντά εσείς. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε αν έχουμε αφίξεις μεταναστών στο νησί από την αρχή του έτους, δηλαδή για το 2018. Έχει μειωθεί, έχουν αυξηθεί οι ροές, είναι στάσιμες? Υπάρχει μια αύξηση των ροών, μια σχετική αύξηση των ροών. Βέβαια δεν είναι στα επίπεδα του 2015, αλλά υπάρχει μια σχετική αύξηση των ροών. Το πρόβλημα όμως είναι, ξέρετε, ότι με αυτή την περίφημη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίζονται στα νησιά. Έχουμε δηλαδή το διπλό εγκλωβισμό των ανθρώπων αυτών. Στα νησιά και στη χώρα μας. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε ποιος δημιούργησε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το δημιούργησε καταρχήν ο πόλεμος και τον πόλεμο τον έκαναν οι συμμαχοί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στους οργανισμοί στους οποίους βέβαια συμμετέχουμε όλοι μας με χέρια και με πόδια που λέει ο λόγος. Και η βάση της Σούδας είναι κομβική βάση. Κομβικό σημείο όλων αυτών των επεμβάσεων που γίνονται στην περιοχή και έχουν σαν αποτέλεσμα άνθρωποι που πριν ζούσαν ειρηνικά και εν πάση περιπτώσει με τα όποια προβλήματα είχαν περνούσαν καλά,
τώρα σήμερα να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του θανάτου και γι' αυτό να φεύγουν από τις χώρες τους, ή κάποιοι άλλοι που τους ονομάζουν με οικονομικούς μετανάστες να φεύγουν για να γλιτώσουν από την εξαθλίωση. Εμείς λέμε ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι αυτός που δημιουργεί τους πρόσφυγες και η ιμπεριαλιστική ειρήνη τους με το πιστόλι στον κρόταφο είναι αυτή που δημιουργεί τους μετανάστες. Γι' αυτό δεν κάνουμε και διαχωρισμό ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες. Και λέμε ότι η αιτία του προβλήματος είναι η πόλεμη και στους πολέμους αυτούς η χώρα μας έχει άμεση ή έμεση συμμετοχή. Επειδή μιλήσατε για το 2015, οι εικόνες που εκείνη την περίοδο και τις επόμενες χρονιές όλοι βλέπαμε στην υπόλοιπη χώρα ήταν συγκλονιστικές. Έχουν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Σήμερα όλη η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι επαναπροωθούνται. Τι συμβαίνει, φεύγουν από τη χώρα, μένουν εγκλωβισμένοι, όπως είπατε, μόνο. Ο ρυθμός με τον οποίο ναι, οι άνθρωποι αυτοί προωθούνται, ας πούμε, σε άλλες χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πίσω στην Τουρκία, που αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μικρός αυτός ο ρυθμός και είναι μεγαλύτερος ο ρυθμός άφηξης αυτών των ανθρώπων. Τώρα υπάρχει μια κινητικότητα να φύγουν κάποιοι και να έρθουν στην εδώ χώρα. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η δικιά μας η θέση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε, να υπάρξει δηλαδή ο λεγόμενος διπλός απεγκλωβισμός τους. Να απεγκλωβιστούν και από τα νησιά, που είναι η πρώτη πύλη εισόδου τους, και από τη χώρα μας και να πάνε στις χώρες της επιλογής τους. Σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο για τους πρόσφυγες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται να πάνε στις χώρες που επιλέγουν. Mm-hmm. Και αυτοί που έφτιαξαν αυτό το Διεθνές Δίκαιο δεν το σέβονται. Και γιατί δεν το σέβονται? Γιατί ο στόχος αυτών που δημιούργησαν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι να τους χρησιμοποιήσουν σαν φτηνά εργατικά χέρια. Αφού λοιπόν πήραν, και κυρίως η Γερμανία, όσους θέλαν σαν τέτοια, σαν φτηνά εργατικά χέρια, περίπου 1 εκατομμύριο, χωρίς να κάνουν διακρίσεις αν ήταν πρόσφυγες ή μετανάστες, τώρα τους υπόλοιπους δεν τους χρειάζονται. Και προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους για να τους αποτρέψουν να έρθουν στις χώρες τους. Λύση υπάρχει στο πρόβλημα αυτό, κύριε Τάσο? Τι πρέπει να γίνει? Θέλω να πω, κάποια στιγμή η Λέσβος θα γίνει όπως τη θυμάστε εσείς παλιά? Οι άνθρωποι αυτοί θα βρούνε τις χώρες που θέλουν να ζήσουν και όχι να είναι αναγκαστικά εγκλωβισμένοι είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα, όπως είπατε? Δυστυχώς. Και τι γίνεται και με τις υποδομές για αυτούς τους ανθρώπους εκεί? Ναι. Λοιπόν, να πάμε καταρχήν στον πυρήνα του προβλήματος. Αν το πρόβλημα θα λυθεί. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί, γιατί δεν θα σταματήσουν οι πόλεμοι και οι εμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Έτσι, στην ολότητά του και στον πυρήνα του, στην ουσία του. Τώρα, όσον αφορά την ανακούφιση του προβλήματος, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, προσωρινής φιλοξενίας, σε ανοιχτά κέντρα, με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μένουν σε κάποιους οικίσκους, τέλος πάντων, που να έχουν... Έχουν φτιαχτεί, έχουν κατασκευαστεί, υπάρχει... Ναι, κάποιοι έχουν φτιαχτεί και, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε θετικοί στο να μπορέσουν να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Αλλά αυτό είναι μια προσωρινή λύση και μια λύση ανακούφισης. Το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν σταματήσουν οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις, και δυστυχώς τέτοια προοπτική στο άμεσο μέλλον ή και στο ορατό μέλλον δεν φαίνεται να υπάρχει. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες επίκαιρες ερωτήσεις και μετά να συζητήσουμε για την επίσκεψη που είχαμε στη Λέσβο εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξετάσουν τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και πρέπει να γίνουν στο νησί. Τα αποτελέσματα ποια ήταν, αν είμαστε εντάξει από την πλευρά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις επίκαιρες ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το χρονοδιάγραμμα μονιμοποίησης 2.163 πυροσβεστών στο σώμα, συνέχισης της εργασίας άλλων 1.744 μετά τη λήξη της πενταετούς ανανέωσης των συμβάσεών τους, όπως επίσης και τι μελιγενέστε με τους εποχικής απασχόλησης, εάν δηλαδή θα γίνει επαναπρόσληψή τους εν ώψη έναρξης αντιπυρικής περίοδου του 2018, ζήτησε να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βέτας. Απαντώντας του, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Τόσκας ενημέρωσε πως αναφορικά με τους εποχιακούς θα κατατεθεί σύντομα τροπολογία για συνέχιση της απασχόλησής τους και στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ενώ τον Απρίλιο μονιμοποιούνται στο πυροσβεστικό σώμα 2.183 πυροσβέστες, οι οποίοι υπηρετούσαν ως πενταετούς θητείας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και αναφερόμαστε βέβαια για τους 2.183 όπως γράφεται, εντάσσονται τώρα στο μόνιμο προσωπικό,
πριν περάσει ένα έτος από τότε που καθιερώθηκε, που ενταχθήκαν στην τριετή θητεία τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις προσπάθειες της κυρίας Γεροβασίλη εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό. Η έναρξη έχει προδιαγραφεί για τον Απρίλιο, σε ένα μισή μήνα του 18. Γίνεται αυτή τη στιγμή η τελική επεξεργασία για την έκδοση της ΚΙΑ και στη συνέχεια θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που είναι κάτι τελείως τυπικό για την πλήρη ένταξη αυτών των ανθρώπων. Η χρονική ένταξη είναι, όπως σας είπα πριν, τον Απρίλιο. Οι απομένοντες πενταετούς υποχρέωσεις που δεν είχαν τα προσόντα και που και οι ίδιοι έχουν αποδεχτεί ότι αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, ανανεώθηκε η πενταετής θητεία τους πέρσι και συνεχίζουν να αμείβονται σύμφωνα και να εργάζονται σύμφωνα με τη σύμβασή τους. Κύριε Τάσο, είναι αλήθεια πως το προσφυγικό, θυμάστε πως επικρατούσε πρώτο θέμα στην ατζέντα των ειδήσεων, αλλά και στην πολιτική ατζέντα, στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα. Τώρα βλέπουμε ότι πια ούτε εικόνες έρχονται από τα νησιά όπου υπάρχουν πρόσφυγες, εκείνες οι συγκλονιστικές εικόνες και από τις συνθήκες διαβίωσης και από τις ανθρώπινες ζωές που είχαν χαθεί. Έχει πέσει το θέμα, έχει πέσει γιατί πραγματικά πάει καλύτερα, ή γιατί η ατζέντα και η επικαιρότητα επιτάσσει άλλα θέματα να προτάξουμε? Ναι, η επικαιρότητα δεν... Εντάξει, είναι αυτή που είναι. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα παραμένει και σε μεγάλο βαθμό έχει οξυνθεί ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν εγκλωβισμένοι. Και όταν κάποιος νιώθει εγκλωβισμένος, κάνει πράγματα τα οποία δεν θα έκανε υπό κανονικές συνθήκες. Mm. Ξέρετε τι μου είχε πει ένας πολύ παράγοντας εκεί στο hotspot της Μόριας, που είχε σχέση με τη φύλαξη αυτών των ανθρώπων. Ότι εγώ αν ήμουν στη θέση αυτών των ανθρώπων θα έκανα τα ίδια και χειρότερα. Επομένως η κατάσταση αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν έχουν προοπτική και πολλές φορές προφανώς εξεγείρονται και δημιουργούνται καταστάσεις που είναι και κάνουν κακό και στον τόπιο πληθυσμό. Και εμείς λέμε ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης και ζητάμε γι' αυτό και την άμεση αποζημίωση αυτών των ανθρώπων στον τοπικό πληθυσμό. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει, για όσο χρόνο μένουν αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας, και αυτός ο χρόνος δεν θα πρέπει να είναι μεγάλος, θα πρέπει να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες και θα πρέπει να πάρθει κάθε δυνατό μέτρο ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Και αυτό βέβαια να γίνει από το κράτος και όχι από τις διάφορες ΜΚΟ, που είδατε τι ρόλο παίζουν με το τελευταίο συμβάν που είχαμε με τη σύλληψη αυτών που είχαν τις διπλές πινακίδες. Και ένας θεός ξέρει τι έκανα. Τι περίεργη υπόθεση ήταν αυτή με τις συλλήψεις μελών μη κυβερνητικής οργάνωσης που δράσει στο νησί για να βοηθήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Τι ακριβώς ήταν αυτό το περιστατικό? Ο ρόλος των ΜΚΟ, ακούστε να δείτε, στην καλύτερη περίπτωση ιδιωτικοποιεί παροχές που θα έπρεπε να κάνει το κράτος. Και στη χειρότερη είναι άνδρο διάφορων έκνομων καταστάσεων που έχουν σχέση από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί μέχρι κατασκοπίες, μέχρι τα πάντα. Μάλιστα. Επομένως, εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να παίζουν κανένα ρόλο αυτές οι ΜΚΟ και δυστυχώς αυτές οι ΜΚΟ νομιμοποιούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει το τεράστιο ποσοστό των κονδυλίων που παρέχει στη χώρα μας, το 90%, ναι, να διακινούνται μέσω των ΜΚΟ. Και κανείς δεν ξέρει... Μάλιστα. Πού πάνε και πώς διατίθενται αυτά τα και χρήματα. Ποιοι διαχειρίζονται και πού ξοδεύουν αυτά τα λεφτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν μαζί στην πρωινή ανάγνωση, κύριε Τάσο, και συζητήσαμε. Καλή συνέχεια, καλό τριήμερο να έχετε. Πάμε κλείνοντας να δούμε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Άρχισε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέρευσε το 2008, υποστήριξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος χαρακτήρισε ευτυχές το γεγονός της παραχώρησής του σε ανταγωνίστρια εταιρεία της Κόσκο, τονίζοντας ότι χάρη στον ανταγωνισμό τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά μπορούν να μετατραπούν σε κέντρα logistics. Η συνολική αύξηση των εσόδων του ΟΛΘ έως το 2026 θα είναι, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 834 εκατομμύρια.
Το καθαρό δημοσιονομικό όφελος στο 2026 θα ανέλθει στα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για δικαίωση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο εισηγητής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ιωάννης Πλαγιωτάκης. Είναι μια πολιτική που ξεκίνησε το 2008. Πολεμήθηκε τότε, κύριε Κουρουμπλή, από το σύνολο της αντιπολίτευσης και ειδικότερα από το τελευταίο απομεινάρι του λαϊκισμού στην χώρα μας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και τα εξαπτέρυγά του. Την ανάγκη διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος ανέδειξε στην ομιλία του ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γεώργιος Καράς. Εγώ θέλω να ζητήσει η κυβέρνηση εγγυήσεις, Υπουργέ μου, να ζητήσει εγγυήσεις, να ζητήσει πλήρης εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές, όλα ότι το αντάλλαγμα το οποίο θα καταβληθεί για την παραχώρηση θα είναι εισαγωγή συναλλάγματος, θα είναι εισαγωγή κεφαλαίου, το οποίο μάλιστα, αν θέλετε να συνεχίσω, δεν θα προστατεύεται και συνταγματικά. Η κυβέρνηση δίνει και είδωρ λόγω των μνημονίων, υποστήριξε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Νικόλαος Κούζηλος. Το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ πάντα θα κερδίσει 232 εκατομμύρια χοντρά. Μέσα από τις μετοχές του, τι θα κερδίσει? Για πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να υπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα έκανε λόγο ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδας Αθανάσιος Βαρδαλής. Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στρέφεται σε βάρος του λαού της Θεσσαλονίκης, των εργαζόμενων στο λιμάνι αλλά και του λαού συνολικότερα. Αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αντιλαϊκή θύελα που έχει εξαπολύσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Με τη συμφωνία εξασφαλίζεται η διατήρηση της λειτουργίας του λιμανιού Θεσσαλονίκης ως δημόσιου λιμένα, τόνισε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γεώργιος Λαζαρίδης. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, ο οργανισμός λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ υποχρεούται να σέβεται και να διατηρεί τη φύση της λιμενικής ζώνης ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, να διασφαλίζει ότι ο λιμένας Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως δημόσιος λιμένας. Η Ένωση Κεντρών θα διαμορφώσει τη θέση της αφού ακούσει τους φορείς της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, επεσήμανε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Ιωάννης Αρίδης. Πιστεύουμε ότι η οριστική πώληση εκ μέρους του ΤΑΙΠΕ του 67% του ΟΛΦ πιθανόν να σηματοδοτήσει μια νέα καλύτερη εποχή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, για τη Μακεδονία ολόκληρη, όπως σας είπα πριν, και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά. Την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς. Εμείς είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης γιατί θεωρούμε ότι θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης Βορείου Ελλάδος. Θα υπάρξει κινητοποίηση και πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση πολλών κλάδων της οικονομίας. Όχι μόνο για τα λιμενικά έργα, αλλά και για τα ευρύτερα έργα υποδομής. Απαντώντας, ο κύριος Κουρούμπλης τόνισε ότι με τη συμφωνία εξασφαλίστηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Πρώτος στόχος της προσπάθειας που κάναμε ήταν να κερδίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα. Και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι πολλοί υποστήριζαν ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το ύψος των 232 εκατομμυρίων. Ήταν μια επιτυχία. Αυτή είναι η λογική του δημοσίου συμφέροντος που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι άλλο πράγμα η ιδιωτικοποίηση που είχατε εσείς στο μυαλό σας και άλλο χαρακτήρα έχουν οι ιδιωτικοποίησεις που εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προωθήσουμε, αλλά τις προωθούμε και διαπραγματευόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο όπου εξυπηρετείται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, το δημόσιο συμφέρον. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθούμε να έχει περάσει ένα υπέροχο τρίμερο. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη στις 8 το πρωί. Λόγω του ότι στις 9 ακριβώς μετά ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση προκαρτακτικής επιτροπής που θα διερευνήσει την υπόθεση Νοβάρτης. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.